Ο διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Άκης Τσελέντης με ανάρτησή του στο Facebook αναφέρει πως ο υπάλληλο της Βουλής που αλλάζει το νερό σε κάθε βουλευτή που παίρνει το λόγο από το βήμα παίρνει σχεδόν 3.000 ευρώ το μήνα. Μάλιστα, αναφέρει πως δεν θα του έκανε εντύπωση αν υπάρχει και η θέση του μηγοδιώκτη στο ελληνικό δημόσιο. Όπω αναφέρει στην ανάρτησή του, ο νερούλα τη Βουλή που αλλάζει το νερό σε κάθε βουλευτή που παίρνει το λόγο από το βήμα τη Βουλή παίρνει τα ίδια λεφτά πλέον με τον πρόεδρο του Αρίου Πάγου, σχεδόν 3 χιλιάρικα και μετά από 40 χρόνια υπηρεσία. Ο αρχηγό Γιέθα παίρνει σχεδόν 1.300 ευρώ λιγότερα από τον παραπάνω κύριο με τα νερά μέσα στη Βουλή. 1.600 ευρώ λιγότερα από τον κύριο αυτό παίρνει και ο καθηγητής πανεπιστημίου, ενώ ο γιατρός μετά από 10 χρόνια και ο οποίος έχει δαπανήσει άλλα σχεδόν 20 χρόνια για να γίνει γιατρός, παίρνει 1.800 ευρώ λιγότερα από το νερουλά της Βουλής. Βλέπετε πως η αξιοκρατία ξεκινά μέσα από το ναό της Δημοκρατίας και διοχετεύεται σε όλα τα επίπεδα του κρατικού μηχανισμού. Δυστυχώς η αναξιοκρατία είναι μια παλιά ασθένεια του ελληνικού κράτους. Απαιτούνται πολλοί πιερακάκηδες για να εξαλειφθεί.